Πέντε υπόπτους για τρομοκρατία συνέλαβαν οι αρχές Ισπανίας, Βελγίου και Γερμανίας. Χειροπέδεσε δύο άτομα πέρασαν οι δυνάμεις ασφαλείας στη Βαρκελόνη, ενώ στις έρευνες εντόπισαν και στοιχεία που κατασχέθηκαν. Φέρεται να προπαγάνδιζαν τις θέσεις των τζιχαντιστών μέσω διαδικτύου. Η σελίδα του στο Facebook είχε 32.000 ακολούθους και προσέλκυε 500 νέους χρήστες κάθε εβδομάδα. Εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο που είχε εξαπλωθεί και είχε ενσωματωθεί πλήρως στη δομή των τζιχαντιστών. Προπαγάνδιζε την τρομοκρατία με βίντεο που λόγω της βαρβαρότητάς τους καλλιεργούσαν την εντύπωση μιας μόνιμης ανασφάλειας. Εκτός της Βαρκελόνης, οι σύλληψεις έγιναν σε Βρυξέλλες, στο Βούπερταλ της Γερμανίας και τον Ισπανικό θύλακα Μελίγια στη Βόρεια Αφρική. Ο Ευρωπαίος συντονιστής κατά της τρομοκρατίας έκανε λόγο για άψογη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανταλλάσσουν πληροφορίες όσο ποτέ πριν. Είναι εντυπωσιακό αν δείτε τον αριθμό των πυρήνων που εξαρθρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και τον αριθμό των συλληφθέντων, ανέφερε ο Ζιλ Ντεκαρσόβ. Από τους πέντε υπόπτους, οι τέσσερις έχουν ισπανική υπηκότητα και ο πέμπτος είναι Μαροκινός. Από το 2015, οι ισπανικές αρχές έχουν λάβει μέρος σε επιχειρήσεις, στις οποίες συνελήφθησαν 143 ύποπτοι για τρομοκρατία.